Νομίζω ότι είναι πλέον κατανοητό και στους ίδιους εργαζόμενους στο Δήμο αλλά και στον κόσμο γενικότερα ποια είναι η κατεύθυνση η οποία δίνεται και ότι τι ουσιαστικά θέλουν, δηλαδή την αποψήλωση όλου του λεγόμενου ευρύτερου δημόσιου τομέα και ειδικά των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα πιο εύκολα να μπορέσουν να ιδιωτικοποιήσουν μια σειρά αποδομές που για κάποιους, όπως έχουμε ξαναπεί και τα προηγούμενα χρόνια, είναι ένας χώρος επένδυσης και νέων και μεγάλων κερδών. Εμείς εκτιμούμε ότι θα έπρεπε και το θέμα να συζητηθεί και οι παρατάξεις να πάρουν θέση και δεν αρκεί ένα ναι ή ένα όχι απέναντι στην αξιολόγηση, όπως φάνηκε ότι κάποιοι είπαν όχι, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο προσπαθούν κάποιοι να τα παρουσιάσουν. Όπως γνωρίζετε, το θέμα θα έρθει και θα ξαναέρθει. Θα έχουμε νέο Δημοτικό Συμβούλιο από την 1η του Σεπτέμβρη και εμείς λέμε ότι έπρεπε οι παρατάξεις να τοποθετηθούν πολιτικά πάνω στο ζήτημα. Πολιτικά, γιατί εδώ φάσκουν και αντιφάσκουν και βλέπουμε ότι ανεξάρτητα αν υπάρχουν αποφάσεις στα χαρτιά του Δημοτικού Συμβουλίου που να τάσσονται τάχα μου υπέρ των εργαζομένων, ουσιαστικά τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Και αυτό που έχουμε συνέχεια είναι την διάλυση των δομών και στη δική μας την περιοχή. Πολύ περισσότερο δε έπρεπε να υπάρξει και ένας, να το πω εισαγωγικά, σεβασμός απέναντι σε έναν κόσμο ο οποίος ήρθε από τους πρώην Δήμους Καμήρου και Αταβίρου με το ίδιο το λεωφορείο του Δήμου για να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση και ένα ζήτημα που αφαιρά άμεσα τον ίδιο. Και δεν έγινε καμία κουβέντα για αυτό το ζήτημα. Ήρθαν οι άνθρωποι και έφυγαν άπρα, έγινε και πολύ περισσότερο. Και το ξαναλέμε εμείς και το συζητούσαν και οι ίδιοι μόνοι τους έξω. Εμείς τι να πούμε, ότι φτάνει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να βάλει φραγμό στο ζήτημα? Όχι. Είναι άλλες οι δράσεις οι οποίες θα πρέπει να υπάρξουν και σε αυτά πρέπει να τοποθετηθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και εδώ υπάρχουν ευθύνες σε όλες τις παρατάξεις. Δεύτερο θέμα βασικό, το οποίο δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά ταλανίζει την κοινωνία γενικότερα, όχι μόνο στη δική μας την περιοχή, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε μια σειρά από νομοσχέδια να κατατίθονται, άλλα να παίρνονται πίσω, άλλα να ξαναέρχονται και ούτω καθεξής. Είναι το τι γίνεται με την ενέργεια και με το θέμα της υγείας. Όσον αφορά την ενέργεια, και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε ότι σε πάρα πολλά δημοτικά συμβούλια ήταν θέμα το οποίο μας απασχόλησε. Μάλιστα τον τελευταίο μήνα και τον τοπικό τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας έμπαινε το ζήτημα το τι γίνεται με το εργοστάσιο στη Νότια Ρόδο, τι θα γίνει με το εργοστάσιο το οποίο υπάρχει στη Σολώνη. Και εδώ, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια πλήρη απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά πάμε προς την ολοκλήρωση τώρα βέβαια. Και δεν συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν παίρνει κανένα θέση. Να γίνει κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα, να δούμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, παίρνει το εξής βασικό ερώτημα. Ποιος θα το κάνει το εργοστάσιο στην Νότια Ρόδο? Αυτό το περιβόητο εργοστάσιο, το οποίο λένε κάποιοι και συζητούν και μπήκαν τα θεμέλια και σηκώνεται και σταματάει και έχει γίνει το γεωφύρι της Άρτας. Εδώ είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να δουν απαντήσεις και θέσεις από τις παρατάξεις για ζήτημα που αφορά τον ίδιο τον τόπο. Έχει βέβαια άμεση σχέση με την κεντρική πολιτική και πρέπει να πάρουν θέση οι παρατάξεις αυτό το θέμα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το θέμα της υγείας. Είχαμε την κατάθεση του νομοσχεδίου για τις ιδιωτικές κλινικές, το οποίο ναι, μεν πάρθηκε πίσω, αλλά ξανάρχεται έτσι όπως το ήθελαν κάποιοι να φτιαχτεί. Έχουμε το ίδιο νοσοκομείο της Ρόδου σε μια κατάσταση άθλια και έχουμε παρακολουθήσει στον τοπικό τύπο ούκο λίγες συνεντεύξεις από τους γιατρούς και από τους νοσηλευτές για την κατάσταση στο νοσοκομείο και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και δεν συζητιέται στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατά τη δική μας άποψη, εσκεμμένα από κάποιους, αυτά τα συστήματα θάβονται.